Εμείς θεωρούμε υπηρεσιακό παράπτωμα, πειθαρχικό παράπτωμα κάποιος συνάδελφος να μην παίρνει τα μέτρα, να είναι αρνητής του κορονοϊού, του εμβολίου, τον δίνουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν κρύβουμε κανένα. Το είδατε ότι ενώ το Υπουργείο κρύβει τα περιστατικά που συμβαίνουν, εμείς δεν διστάσαμε να τα δώσουμε στη δημοσιότητα. Δεν θέλουμε συναδέλφους στις τάξεις μας οι οποίοι είναι αρνητές του κορονοϊού ή αρνητές του εμβολίου. Τέτοιους όμως εμείς δεν έχουμε. Έχουμε ακόμη επιφυλακτικούς συναδέλφους, ένα πολύ μεγάλο μέρος που νοσεί. Πρέπει να καθίσουμε κάτω, να τους βρούμε έναν-έναν και θα τους πείσουμε. Δεν υπάρχουν αρνητές μεταξύ μας. Βλέπουμε ότι εδώ χρησιμοποιούν. Τον Απρίλιο μας χειροκροτούσαν στα μπαλκόνια και σήμερα μας πετούν στους δρόμους. Αυτή είναι η αλήθεια. Τον Απρίλιο μας χειροκροτούσαν στα μπαλκόνια και σήμερα μας πετούν στους δρόμους. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να τιμάτε ο δικός λαό. Δεν υπάρχει που φροντίζει. Ο καθένας αντιδράει. Τρέπεσαι που μιλάς. Έχουμε το δικαίωμα σαν Έλληνες την ελεύθερη επιλογή. Εγώ είμαι γιατρός, ψυχίατρος. Έχω 5 παιδιά. Έχω κολλήσει κόμπι. Αυτή τη στιγμή μας πετά στους δρόμους. Αυτή είναι η αλήθεια. Πείτε την στο ελληνικό λαό. Η υποχρεωτικότητα των εμβολίων δεν υπάρχει. Έχουμε την ελεύθερη επιλογή σαν Έλληνες να επιλέξουμε μόνοι μας ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα. Και καλό. Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι ατομική βόμβα και υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα από πολλούς συναδέλφους με προβλήματα τα οποία θα βγουν την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, τελειώστε. Λέμε λοιπόν ότι εδώ όμως πρόεδρε βλέπουμε ότι υπάρχουν αρνητές. Δεν είμαστε αρνητές. Δεν είμαστε αρνητές. Είμαστε υπέρ των εμβολίων. Έχω 5 παιδιά και έχουμε κάνει όλα τα εμβόλια. Είστε υπέρ των εμβολίων, αλλά δεν είναι. Αυτό είναι πειραματικό στάδιο, δεν είναι εμβόλιο. Είναι μαρενέ και υπάρχει τρόπο. Δεν είμαστε αρνητές. Ρωτήστε από τα μαρενέ. Όλοι έχουν πολλά στα πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια και πείτε. Γιατί δεν τα λέτε αυτά. Και βγάζετε τους συγκεκριμένους. Μιλάτε οι δημοσιογράφοι με τον κύριο Γιαννακό. Εμείς δεν έχουμε. Εμείς έχουμε όλο τον κόσμο μαζί μας. Όλοι τους συναδέλφους, τους εκπαιδευτικούς, όλη την Ελλάδα. Η ψευδιά και η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Λοιπόν, είμαστε όλοι ενωμένοι, μια γροθιά και ενωμένοι. Ακούστε με. Δεν θα δικάσετε τον ελληνικό λαό. Είμαστε υπέρ.